Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ειστήκε ο Ιωάννης και εκ των μαστών αυτού δύο, και εμβλέψες το Ιησού περιπατούντι λέγει, είδε ο αμνός του Θεού, και ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές, λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς, ακολουθούντας λέγει αυτής, τι ζητείτε? Είδε είπον αυτό, Ραβή, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις? Λέγει αυτής, έρχεστε και είδετε. Ήλθον και είδον που μένει, και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνη. Ώρα δε ειν ως δεκάτη. Είναι Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών των ίδιων Σίμωνα και λέγει αυτό, ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστίμεθ ερμηνευόμενον ο Χριστός. Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε αυτό Ιησούς είπε, «Συ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, συ κληθήσει Κηφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς, εξελθύνει στη Γαλιλαία, και βρίσκει Φιλιππον και λέγει αυτό, ακολούθη μη. Ήνδε ο Φίλιππος από Βυθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φιλιππος τον Αθαναήλ και λέγει αυτό, «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Και είπεν αυτόν Αθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι? Λέγει αυτό Φίλιππος, έρχον και είδε. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ ο δόλος ουκέστη. Λέγει αυτόν Αθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε. Απεκρίθην Αθαναήλ και λέγει αυτό, Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, ότι είπον σύ είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις? Μίζω του τον όψη. Και λέγει αυτό, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα, και τους αγγέλους του Θεού, αναβαίνοντας και καταβαίνοντας, επί των ιών του ανθρώπου. Ευρήκαμεν Ιησούν τον Μεσσίαν. Είπε ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος εις τον Αθαναήλ. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας που εορτάζουμε σήμερα, αλλά και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυξαν τον Μεσσία, έδειξαν τον Μεσσία, φανέρωσαν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εις τον κόσμο με μύριες θλίψεις και πόνους και κόπους και βασανιστήρια και θανάτους. Τη 30η του αυτού μηνός διαβάζουμε στο Συναξάρι του σήμερον τιμωμένου Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, σήμερον Αντίστροφον σταύρωσιν Ανδρέας φέρει, φανής αληθής, ους σκιώδης αντίπους. Δηλαδή, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας σταυρώνεται σήμερα αντιστρόφως, αλλά είναι πραγματικός, αληθινός αντίπους και όχι σκιώδης του Κυρίου μας εσταυρωμένου Χριστού. Σταυρών κακεφαλής, 30 Ανδρέας έτλη. Με κάτω το κεφάλι ο Απόστολος Ανδρέας σταυρώθη σήμερα την 30η του μηνός. Ο Άγιος Ανδρέας που κατεγόταν από την πόλη Βυσσαϊδά ήταν ιός του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, του πρωτοκορυφαίου. Έγινε πρώτος αυτός μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πριν γίνει μαθητής του Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Έπειτα όμως, όταν άκουσε το δάσκαλό του να λέγει και να δείχνει με το δάχτυλο τον Ιησού Χριστό, είδε ο αμνός του Θεού ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Τότε άφησε τον πρόδρομο και ακολούθησε τον Χριστό. Και προς τον κορυφαίο Πέτρον αυτός είπε: «Ευρήκαμε το Μεσσία». Και με τον λόγον αυτό ήλκησε τον Απόστολο Πέτρο εις τον του Χριστού πνευματικόν έρωτα. Άραγε και εμείς δεν πρέπει να λέμε ότι βρήκαμε το Μεσσία εις τους λαούς όλους αυτούς τους απίστους, οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι και την αμαρτία, είτε αυτοί λέγονται Εβραίοι, είτε Μομεθανοί, είτε οποιοδήποτε άλλοι λαοί της γης. Δεν έχουμε καθήκον να τους παρουσιάζουμε την αλήθεια. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει ένα δόγμα της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων, που λέγει να έχουμε ειρηνική συνύπαρξη με όλους τους λαούς. Και εμείς το θέλουμε αυτό, οι χριστιανοί και οι Άγιοι και οι Απόστολοι το θέλουν, οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά. Αλλά από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Αν δεν έχουμε τον Χριστό, δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη πραγματική, ούτε με τους άλλους λαούς, ούτε με τον εαυτό μας, ούτε φυσικά με τον Θεό. Και εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτή η ειρήνη, αλλά η ειρήνη πραγματική, η ειρήνη η οποία έρχεται δια του Χριστού και όχι αυτή που έρχεται μέσα από κοσμικές συμφωνίες ή από ισορροπίες εξοπλισμών και από άλλα μέσα κοσμικά, γιατί αυτή η ειρήνη είναι πολύ επισφαλής και όσοι μιλάνε για μια τέτοια ειρήνη στην πραγματικότητα ετοιμάζονται για πόλεμο. Αν και οι Άγιοι Απόστολοι είχαν αυτό το δόγμα και λέγανε να έχουμε ειρηνική συνύπαρξη, δηλαδή να μην ενοχλήσουμε αυτούς όλους τους λαούς, να μην τους πούμε ότι οι θεοί τους είναι ψεύτικοι, ότι δεν μπορούν να σωθούν πιστεύοντας αυτά τα αξώνα, τότε θα έμειναν στο καβούκι τους, θα έμειναν άπρακτοι, και σήμερα κι εμείς θα λατρεύαμε ακόμα τους δαίμονες, γιατί πίσω από όλα τα θρησκεύματα και τους λεγόμενους θεούς τους κρύβονται οι δαίμονες και η λατρεία τους. Όμως οι Άγιοι Απόστολοι, όπως ο Άγιος Ανδρέας, δεν είχαν αυτό το δόγμα, δηλαδή της ειρηνικής συνύπαρξης με την έννοια της απραξίας και της μη φανέρωσης της αλήθειας, ούτε βεβαίως πίστευαν αυτό που πιστεύουν σήμερα κάποιοι οικουμενιστές, ότι όλοι οι θεοί είναι το ίδιο, ή μάλλον όλοι οι λαοί έχουν τον ίδιο Θεό, άσχετα αν δίνουν διαφορετικά ονόματα, αλλά πίστευαν ότι ο μοναδικός αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός, η Αγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και όλοι οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Γι' αυτό ακριβώς δεν δίστασαν με μύριους κόπους να φανερώσουν αυτή την αλήθεια και στους άλλους ανθρώπους, τους άλλους λαούς, έτσι ώστε να τους οδηγήσουν στην πνευματική θεραπεία, στη μετάνοια, στην ολοκληρωμένη και θεραπευμένη προσωπικότητα και τέλος την αιώνια ζωή και σωτηρία. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ανδρέας λέγει στον κορυφαίο Πέτρο αμέσως μόλις καταλαβαίνει πού είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο αληθινός Μεσσίας, λέγει στον Απόστολο Πέτρο βρήκαμε το Μεσσία και ελκύει τον πρώτο οπαδό, θα λέγαμε, και μαθητή του Χριστού, τον Απόστολο Πέτρο, και μετά από αυτόν ήλκησε και πάρα πολλούς άλλους και έσωσε πάρα πολλούς άλλους με το θεοφώτιστο κήρυγμά του. Υπάρχουν πάρα πολλά που βρίσκονται στην θεόπνευστο γραφή και αφορούν στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Σε όλους τους Αποστόλους εκκληρώθηκε από κάποιο μέρος της οικουμένης μετά από την ανάληψη του Κυρίου. Έριξαν κλήρους και ο Απόστολος Ανδρέας κληρώθηκε να πάει στη Βυθινία και τη Μαύρη Θάλασσα και τα μέρη της Προποντίδας, αυτά που είναι από τη θάλασσα του Μαρμαρά και φτάνουν μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης το εκληρώθη η Χαλκιδόν και το Βυζάντιο, η νυν Κωνσταντινούπολης και η Θράκη και η Μακεδονία και τα μέρη που εκτείνονται έως τον Δούναβη ποταμό. Επίσης και η Θεσσαλία και η Ελλάς, η περιοχή τότε που ήταν μεταξύ της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, ονομαζόταν Ελλάς, και τα μέρη όσα φτάνουν έως την Αχαΐα, δηλαδή έως στο μέρος εκείνος της Πελοποννήσου που περιέχεται, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μεταξύ των Βασιλικών και της Γαστούνης. Ομοίως του εκκληρώθηκε η Αμινσός, η καλουμένη Σαμψόν και Εμίδ και η Τραπεζούντα και η Ηράκλεια και η Άμαστρης, δηλαδή Σύσαμος, όπως ονομαζόταν προηγουμένως. Πόλεις δηλαδή που είναι στον Πόντο. Αυτές δε τις πόλεις και τις επαρχίες όλες δεν τις πέρασε ο Απόστολος γρήγορα, όπως τις διέρχεται τώρα ο λόγος μας, όχι, αλλά σε κάθε πόλη δοκίμαζε ο Μακάριος πολλά εναντία και συναντούσε πολλές δυσκολίες πραγμάτων, γιατί ο διάβολος ξεσήκωνε τα όργανά του, τους διάφορους ανθρώπους που τον λάτρευαν και επιτίθοντο και δυσκόλευαν το έργο του Αγίου Αποστόλου. Σε όλες όμως τις δυσκολίες έβρισκε και την βοήθεια και τη δύναμη του Θεού και με αυτήν νικούσε πάντοτε και ξέφευγε από κάθε βλάβη. Μία μόνο περίπτωση θα αναφέρουμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αφήνοντας τις υπόλοιπες για να καταλάβουμε από αυτή τη μία πόσους κόπους, πόσους κινδύνους, πόσες δυσκολίες πέρασε ο Άγιος Απόστολος. Ο Άγιος Απόστολος επήγε στην πόλη της Σινώπης και κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου με πολλές θλίψεις και με πολλά βάσανα, τα οποία υπέστη από τους εκεί κατοικούντας. Οι θηριώδεις εκείνοι άνθρωποι της Σινώπης τον έριπταν κατά γης, τον έπιαναν από τα χέρια και τα πόδια και τον έσυραν και με τα δόντια τους τον εσπάρατον και με ξύλα τον έδερναν και με πέτρες τον χτυπούσαν και έξω από την πόλη τον έριχναν και έτσι με τα δόντια τους του έκοψαν και ένα δάκτυλο. Αλλά όμως ύστερα από όλα αυτά πάλι έγινε ο Απόστολος του Χριστού υγιής και ακέραιος παρά του Χριστού του διδασκάλου, ο Θείος αυτός Απόστολός του. Και αφού αναχώρησε από την Σινώπη επέρασε πολλές πόλεις, τη Νεοκεσάρια, τα Σαμόσατα, τους Αγαβούς, τους Αβασγούς που βρίσκονται στην Κριμαία, τους Ζικχούς, τους σήμερα καλουμένους Τζερκέζους που βρίσκονται στην Κολχίδα, τους Βοσπορινούς, δηλαδή τους κατοίκους που κατοικούν περί των Κυμέριων Βόσπορων, και τους Χερσονίτας. Και έπειτα επέστρεψε πάλι στο Βυζάντιο και εκεί χειροτώνησε τον Στάχην επίσκοπο. Αφού διαπέρασε και τις υπόλοιπες χώρες, πήγε στην περηφανή Πελοπόννησο και αφού φιλοξενήθηκε στις παλές πάτρες από κάποιον Σωσία ονομαζόμενο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ άρρωστος, τον ιάτρευσε και αμέσως όλη η πόλη των πατρών επίστευσε στον Χριστόν. Και τότε και η γυναίκα του Ανθιπάτου της πόλεως του Αιγαιάτου, η οποία ονομαζόταν Μαξιμίλα, ιατρεύθηκε από τον Απόστολο, από την ασθένεια που είχε, και πίστευσε στον Χριστό μαζί με τον σοφό Στρατοκλή και με τον αδελφό του Ανθιπάτου. Και άλλοι οι οποίοι είχαν βαριές και διάφορες ασθένειες έγιναν υγιείς με την επίθεση των χειρών του Αγίου Αποστόλου. Όταν τα έμαθε αυτά ο Ανθίπατος Αιγαιάτης άναψε από το θυμό και αφού συνέλαβε τον Απόστολο του Κυρίου τον εκάρφωσε ανάποδα στο σταυρό. Τον εκάρφωσε ανάποδα στο σταυρό και γι' αυτό ο άδικος έλαβε δικαίως παρά του Θεού την εκδίκηση, γιατί έπεσε στη γη από ένα ψηλό κρυμνό, κατασυντρίφθηκε και κακός εξέψυξε. Ο κακός εξέψυξε, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Το λείψανο του Αποστόλου ύστερα από πολλά χρόνια μετετέθη στην Κωνσταντινούπολη με προσταγή του βασιλέως Κωνσταντίου, του ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και ενώ υπηρέτησε στη μετάθεση ο Μέγας Δούξ Αρτέμιος, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Αρτέμιος, που εορτάζεται στις 20 Οκτωβρίου. Και κατετέθη μαζί με τα λείψανα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά και του Αγίου Ευαγγελιστού Τιμοθέου, το λείψανο του Αγίου Ανδρέου, εις τον περίφημο ναό των Αγίων Αποστόλων. Και η κατάθεση σε αυτή του λειψάνου του εορτάζεται στις 20 Ιουνίου. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, όπως και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, εξίσκησαν τη μεγάλη αυτή αρετή, η οποία λέγεται Ιεραποστολή. Έκαναν πραγματικά θυσία όλη τους τη ζωή. Πρόσφεραν όλον τους τον εαυτό θυσία στον Θεό. Δεν σκέφτηκαν τον εαυτό τους. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδείς των Αγίων τα εαυτού ποτέ εσκόπησεν, αλλά τα του πλησίον έκαστος, όθεν και έλαμψαν μάλλον. Δηλαδή κανένας από τους Αγίους δεν επιδίωξε τα δικά του, το συμφέρον του, αλλά καθένας φρόντισε για το συμφέρον του πλησίον και κατεξοχήν για το πνευματικό του συμφέρον, για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και έλαμψαν περισσότερο από τους άλλους πιστούς. Κάθε ένας από εσάς, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ας μεριμνήσει για έναν, ας ψάξει να τον βρει, ας ενδιαφερθεί πολύ, ώστε στην επόμενη σύναξή μας εδώ να συναντηθούμε με πολλή παρησία, προσφέροντας στο Θεό δώρα που ασφαλώς είναι τιμιότερα από όλα. Το πιο τιμιότερο δώρο, το πιο πολύτιμο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στον Θεό είναι βεβαίως αφενός μεν η δική του ψυχή, αφετέρου δε και η ψυχή κάποιου άλλου, έτσι ώστε να οδηγηθούν και οι δυο στη σωτηρία. Αυτά τα τιμιότερα δώρα, λέει ο Ιερός Σώστομος, είναι οι ψυχές των πλανεμένων αδελφών μας, που τις επιστρέψαμε στον Κύριο. Να μην αδιαφορήσετε, λέει πάλι, για τη σωτηρία των άλλων. Δείξτε πολύ ενδιαφέρον και ψάξτε με κάθε τρόπο να οδηγήσετε αυτούς που έχουν ανάγκη στον Χριστό. Θα μπορούσε ο Χριστός να καθίσει σε έναν τόπο και από εκεί να προσελκύει όλους κοντά του. Δεν το έκανε όμως, για να δώσει και σε εμάς υπόδειγμα να περιερχόμαστε και να αναζητούμε τους χαμένους. Έτσι δείχνει και με την παραβολή του καλού ποιμένα. Δεν έμεινε με τα 99 πρόβατα, περιμένοντας να έρθει το ένα το πλανεμένο. Πήγε ο ίδιος σε αναζήτηση. Το βρήκε, το φορτώθηκε στους ώμους του και το ξανάφερε στο κοπάδι. μια κερδισμένη ψυχή μπορεί να εξαλείψει όγκο απείρων αμαρτημάτων και να αποβεί αντίλητρο για μας κατά την ημέρα της κρίσεως. Καλύψει πλήθος αμαρτιών ο άνθρωπος ο οποίος θα προσφέρει στον Θεό μια ψυχή, θα οδηγήσει στη μετάνοια ένα πλανεμένο. Αυτό να κάνεις και εσύ ανάλογα με τις δυνάμεις σου, λέει ο Χρυσόστομος. Δείξε κάθε φροντίδα και μέριμνα για την επάνωδο των πλανεμένων. Είναι μέγιστο καθήκον όλων των χριστιανών να μεριμνούν για τη σωτηρία ο ένας του άλλου, να κάνουν ιεραποστολή είτε στο εγγύς είτε στο μακράν περιβάλλον τους και να μην λογαριάζουν κόπους και θυσίες ή χλευασμούς ή και διωγμούς ή και θάνατο ακόμα, προκειμένου να επιτύχουν σε αυτό το έργο. Όσο περισσότερες είναι οι δυσκολίες, λέει ο Χρυσόστομος, και φοβερά τα κύματα και μεγαλύτερη η αναταραχή, τόσο πιο πολύ να επιμένετε στην προσπάθειά σας με πνευματική διάβγεια, με νύψη, με επαγρύπνηση, να δείχνετε περισσότερη προθυμία, ώστε να μην γκρεμιστεί η τόσο ωραία οικοδομή σας, ούτε να αποβεί μάταιος ο τόσος κόπος σας, ούτε να αφανιστεί η καλλιέργειά σας. Και βεβαίως αυτός ο ωραίος οίκος, η ωραία οικοδομή, όλο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σωτηρία μας. Η σωτηρία η προσωπική μας, αλλά και η σωτηρία των αδελφών μας. Και αυτό χρειάζεται πολύ κόπο και πολύ ενεργητικότητα, να δώσουμε όλη την ψυχή μας και την καρδιά μας στο έργο αυτό που λέγεται σωτηρία των ψυχών μας και των ψυχών των αδελφών μας. Ο Κύριος είπε κάποτε, «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη». Υπάρχει πολλής θερισμός, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ανάγκη και διάθεση να δεχτούν τα λόγια της σωτηρίας, αλλά δυστυχώς οι πνευματικοί εργάτες, αυτοί οι οποίοι θα εργαστούν στον αμπελώνα του Κυρίου, είναι λίγοι. Όμως δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, γιατί μαζί μας είναι ο Χριστός. Όπως η ζύμη αδυνατεί εξαιτίας της μικρής ποσότητας, αλλά υπερισχύει εξαιτίας της θερμότητας που περιέχει και της δυνάμεις της φυσεώς τους, έτσι ακριβώς και εσείς θα μπορέσετε, αν θέλετε, να επαναφέρετε πολλούς στην πίστη σας, λέει ο Ιεροσχόστομος. Μπορεί να είμαστε λίγοι οι χριστιανοί, αλλά έχουμε τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος και με αυτή τη θέρμη, εάν την ενεργοποιήσουμε, θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και πολλούς άλλους στην αληθινή πίστη. Γιατί, όπως έλεγε πάλι ο Ιεροσχόστομος, εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι εκκλησία χωρίς αποστολή. Αν δεν υπάρχει κήρυγμα, χάνονται πολλά από την αποστολή της Εκκλησίας. Και ο Θεός δίνει χάρη σε αυτούς που εργάζονται σε αυτό το έργο και μιλούν και ελκύουν και τους άλλους και μπορεί να κάνουν και θαυμαστά πράγματα και έχουν αυτή τη χάρη του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Υπόλυτος, όχι γιατί την αξίζουν οι ίδιοι, αλλά γιατί τη χρειάζονται όσοι τους ακούνε. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς, μιμούμενοι τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και τους άλλους Αγίους Αποστόλους, για να εργαστούμε τη σωτηρία τόσο των ψυχών μας, όσο και των ψυχών των αδελφών μας. Όπως έχει λεχθεί, η Ιεραποστολή είναι και η προσευχή. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Ινδία, έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας, για να διδάξουμε τον Χριστό. Η Ιεραποστολή μπορούμε να κάνουμε και από το σπίτι μας, με το να προσευχηθούμε για εκείνους τους ανθρώπους, να γίνουμε πραγματικά οικουμενικοί, παγκόσμιοι άνθρωποι και να νοιαστούμε για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Η διαφορά έχει λεχθεί και αυτό το ωραίο, ανάμεσα στο ψάρεμα των ψαριών και στο ψάρεμα των ανθρώπων είναι αυτή. Τα ψάρια ψαρεύονται ζωντανά και μετά πεθαίνουν, ενώ οι άνθρωποι ψαρεύονται νεκροί και μετά ζουνε. Και τι σημαίνει η Αιρεαποστολή? Να περπατήσεις στους δρόμους που περπάτησαν οι Απόστολοι από αγάπη για τον Χριστό. Να μιλήσεις στους ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού. Να ζήσεις κοντά τους μέσα στην αγάπη του Χριστού. Να χαρείς μαζί τους στην Εκκλησία όσα δίνει η αγάπη του Χριστού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον εμάς ο Θεός κατά